Κύριε Πρωτούλη, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω γιατί είναι εκβιαστικό το δίλημα περί ακυβερνησίας ή σταθερότητας, όπως υποστηρίζει ο κύριος Κουτσούμπας, ότι είναι εκβιαστικό το δίλημα αυτό. Ναι, είναι ένα δίλημα που πατάει πάνω στο αίσθημα του ελληνικού λαού μέσα από όλη αυτή την κατάσταση που έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια αλλά και την τελευταία δεκαετία. Και επειδή ο κοινοτοστριμώξει μέσα σε επιλογές κομμάτων με επιμέρους διαφοροποιήσεις αλλά συμφωνία στα βασικά για την επόμενη μέρα, δηλαδή να διαλέξει ξανά το συνεχιστή της ίδιας πολιτικής με άλλα πρόσωπα και ίσως και με επιμέρους κάποιες μικρότερες αλλαγές ή στο ύφος, ας το πούμε έτσι, διακυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτό εννοούμε ότι είναι ένα εκβιαστικό δίλημα, δηλαδή μια προσπάθεια να μην ανοίξει η συνολικότερη συζήτηση για την πολιτική που μας έχει φέρει μέχρι εδώ, να μην συζητήσουμε την πολιτική των κομμάτων, να μην συζητήσουμε ποια πολιτική θέλουμε να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα, αλλά να συζητάμε μόνο τα πρόσωπα για τη σύνθεση της μελλοντικής αντιλαϊκής κυβέρνησης και όχι για ποια υπάρχει πολιτική θα εφαρμόσει. Υπάρχει σκοπιμότητα, λέτε, γύρω από αυτό, γιατί όντως στα κόμματα, μάλλον στεκόμαστε στα πρόσωπα και βλέπουμε τις πολιτικές πιο μετά ή μέχρι στιγμής δεν το συζητάμε το ζήτημα αυτό. Υπάρχει σκοπιμότητα γύρω από αυτή τη λογική? Γιατί υπάρχει πλέον μια συσσωρευμένη πείρα. Έχουν δοκιμαστεί οι πάντες, έχουν δοκιμαστεί τα πάντα, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, σε διαδοχικά, όπως γράψαμε και χτες στην ανακοίνωση του γραφείου τύπου μας, αντιλαϊκά σχήματα που έφτιαξαν με τη σειρά η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τώρα μπορεί να κάνουμε και λάθος τη σειρά, μαζί και με άλλα κόμματα μιας χρήσης που φτιάχνονταν. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια συσσωρευμένη πείρα από το λαό μας και εδώ πέρα υπάρχει μια σαφή προσπάθεια να εγκλωβιστεί ξανά η λαϊκή συνείδηση σε αυτές τις ίδιες τις δυνάμεις. Γιατί υπάρχει ένα καινούριο πράγμα. Το καινούριο πράγμα είναι, γι' αυτό δεν συζητάμε για την πολιτική ουσία, το καινούριο πράγμα είναι ότι στα μεγάλα και στα σημαντικά τα κόμματα τα οποία τα βλέπετε όλη την τελευταία εβδομάδα στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και τσακώνονται για το πιο ακριβό σχήμα θα είναι το επόμενο κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή βλέπετε βγαίνει από τη μία μεριά ο κύριος Ανδρουλάκης και προτείνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, άρα χωρίς τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Μητσοτάκη. Βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης, προτείνει μια κυβέρνηση με πολλά χρώματα αλλά με ένα κόμμα. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, προτείνει μια κυβέρνηση συνεργασίας αντίστοιχη και μια διεκδίκηση από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και άλλες. Λείπει η πολιτική από όλο αυτό, λέτε? Λείπει η πολιτική συζήτηση, γιατί υπάρχει το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, στα μεγάλα και στα σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με την εξωτερική πολιτική, με τη στάση που κρατάει η χώρα μας απέναντι στον πόλεμο που διεξάγεται ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία, στα μεγάλα ζητήματα που έχει να κάνει ακόμα και στα ζητήματα της υγείας, στα ζητήματα των μισθών, των συντάξεων, στο ασφαλιστικό, στους πληστηριασμούς, ακόμα και στο νερό, υπάρχει σε αυτά τα κόμματα στρατηγική συμφωνία. Μην ξεχνάμε ότι είναι κόμματα τα οποία έχουν και μια κοινή υπογραφή βάλη, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι είναι κόμματα που έχουν ψηφίσει από κοινού, για παράδειγμα το τρίτο μνημόνιο, μια πολύ μεγάλη δέσμευση, και σήμερα συμφωνούν στο νέο υπερμνημόνιο, όπως το ονομάζουμε εμείς, δηλαδή το νέο ακόμα πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το περιβόητο ταμείο ανάκαμψης, το οποίο όμως, για να εκταμιεύεται κάθε δόση σαν την σταγόνα, σαν το μαρτύριο της σταγόνας κάθε φορά, θα υπάρχουν ξανά νέες μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, ό,τι ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία ξαναέρχεται με άλλη φορεσιά να το ξαναζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και δεν γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση για αυτό το θέμα. Δηλαδή, ποια πολιτική έχουν αυτά τα κόμματα για την επόμενη μέρα? Ναι. Με αφορμή αυτό που είπατε το τελευταίο, θέλω να σας ρωτήσω. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζουν τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, τι έχουμε να περιμένουμε? Και το λέω αυτό γιατί διάβασα μία προσέγγιση από τον Ριζοσπάστη σήμερα ότι έρχεται
υπερμνημόνιο. Έρχεται όντως υπερμνημόνιο? Ναι, είναι πραγματικά έτσι. Αυτό θέλω να το πείτε, όντως έρχεται υπερμνημόνιο. Είναι υπερμνημόνιο, ακριβώς υπερμνημόνιο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα δηλαδή? Θα είναι... Ναι, αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε το περιβόητο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του 2024-2027. Mm-hmm. Για αυτό το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του 2024-2027, υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και εποπτικός έλεγχος από την ελληνική κυβέρνηση για να τηρεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις και προθεσμίες. Οι περισσότερες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, από αυτό το ετήσιο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, είναι η προϋπόθεση για την εκταμείευση, ξαναλέμε, από το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης των Δόσεων. Λοιπόν, τα περιβόητα 37 δισεκατομμύρια που είναι να έρθουν, ναι. Και ήδη οι επιχειρηματικοί όμιλοι ακονίζουν τα μαχαίρια για το πού θα κατευθούν αυτά τα 37 δισεκατομμύρια, τα οποία όμως έχουν τα προαπαιτούμενα των μεταρρυθμίσεων, τις οποίες τις βλέπουμε μπροστά μας να τρέχουν. Η τελευταία, ας το πούμε έτσι. Η πρόσφατη, όχι η τελευταία, η πρώτη της επόμενης σειράς. Η πιο πρόσφατη. Η πιο πρόσφατη ήταν το περιβόητο νομοθετική διάταξη που έφερε η κυβέρνηση για το νερό. Mm-hmm. Δηλαδή για την παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού. Είναι δημόσιο αγαθό, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το δημόσιο αυτό αγαθό να μπει και αυτό στη λογική κόστους ωφέλους και να αρχίσει να εμπορευματοποιείται. Μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, να θυμίσουμε, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που πήρε το νερό, αυτό το δημόσιο αγαθό και τις εταιρείες ίδρευσης και τις έβαλε στο υπερταμείο. Και άνοιξε ο δρόμος για να έρθει αυτή η νομοθετική διάταξη και να οδηγήσει παραπέρα εμπορευματοποίηση. Αυτό είναι μία μεταρρύθμιση. Να μας το πείτε λίγο, να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό. Περιλαμβάνεται σε αυτό το ετήσιο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα έχετε κάθε φορά, για να βγαίνουν τα δισεκατομμύρια και να πηγαίνουν όλοι, καταλαβαίνουμε. Δεν θα πηγαίνουν σε αυτό που ζήσαμε όλοι, δεν θα πηγαίνουν στην δημόσια υγεία. Δεν θα πηγαίνουν να στηριχθούν τα δημόσια νοσοκομεία, να φτιαχτούν κέντρα υγείας που δεν υπάρχουν, πρωτοβάθμια φροντίδα περίθαλψης. Έχουμε 37.000 νεκρούς από τον COVID, ξεχασμένους ανθρώπους, όλοι έχουμε θρηνήσει. Λοιπόν, και το δίδαγμα που υπήρχε ότι πρέπει να υπάρχει αποκλειστικής απασχόλησης για τους γιατρούς, προσλήψεις για τους γιατρούς, και όπως επίσης πρέπει να υπάρχει δωρεάν, δημόσια δωρεάν υγεία για όλο τον κόσμο, αυτά τα διδάγματα έχουν μείνει στην άκρη και φαίνεται ότι οι προϋπολογισμοί είναι μειωμένοι, ναι, για την υγεία, οι κρατικοί προϋπολογισμοί, ενώ περάσαμε μια τέτοια περιπέτεια. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι και αυτά τα χρήματα που θα έρθουν, ναι, δεν θα πάνε να στηρίξουν ακριβώς αυτό που έχουμε ανάγκη και μια σειρά άλλες τέτοιες πλευρές που μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναδεικνύει. Υποθέτω ότι το νερό θα γίνει και πιο ακριβό, έτσι όπως περιγράφεται την, ναι, την κατάσταση. Ήδη έχει γίνει ακριβό. Ήδη έχει γίνει, έχει ακριβήνει. Και θα γίνει ακόμα πιο ακριβό. Ξέρετε, αυτό που είχε γίνει με το υπερταμείο, ναι, πρέπει να το εξηγήσουμε γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Το υπερταμείο επί της ουσίας είναι ένα ταμείο στο οποίο έχουν μπει, ας το πούμε έτσι, όλες οι παλιότερες, όπως λέγαμε, δημόσιες εταιρείες, αλλά και οι υποδομές αυτής της χώρας, ακόμα και ακίνητα. Λοιπόν, για να λειτουργήσει αυτό το υπερταμείο, έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, να το πούμε απλά. Στο διοικητικό συμβούλιο αυτό κουμάντο κάνουν, όπως λέμε, οι εταίροι μας. Δηλαδή, κάνουν βασικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάνει, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν με μια κουβέντα επιχειρηματική όμιλη, έτσι όπως είδαμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα περιβόητα λόμπι, με περιστατικά που είχαμε τους τελευταίους μήνες. Για να λειτουργήσει η εταιρεία ίδρυυσης που μπήκε στο υπερταμείο, ο όρος είναι αυτή η εταιρεία πρέπει να είναι κερδοφόρα. Γιατί πρέπει να είναι κερδοφόρα? Γιατί πρέπει να έχει κέρδη το από το υπερταμείο για να αποπληρώνει το χρέος, αλλά και να έχει κέρδη για να στηρίζει τις επενδύσεις, επενδύσεις που πάλι επιλέγουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για να έχει κέρδος μια εταιρεία ίδρυυσης πρέπει να αυξήσει τα τιμολόγια. Για να έχει κέρδος μια εταιρεία ίδρυυσης, ακόμα και τα κοινωνικά τιμολόγια,
όπως λέμε. Άρα για... έρχονται αυξήσεις, κύριε Βέβαια, πρέπει Πρωτούλη. Να τα πληρώνουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, πρέπει να φορτώνεται ακόμα και το κοινωνικό τιμολόγιο, να το πληρώνουμε όλοι οι πολίτες για να βοηθηθεί ένας φτωχός άνθρωπος. Ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα. Και πριν από λίγο, ο κύριος Κατρούγκαλος μας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε μια προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Και μάλιστα ρωτήθηκε συγκεκριμένα πώς και με ποιους, είπε ότι και για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι έχει υιοθετήσει σήμερα έναν τακτικισμό, αυτό θα αλλάξει μετεκλογικά. Δεν ξέρω αν σας εντάσσει μέσα σε αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση. Εσείς τι λέτε? Φαντάζομαι λέτε ένα όχι. Ο κύριος Κατρούγκαλος νομίζω ότι στην λογική του για την πρόοδο, όχι νομίζω, είμαι βέβαιο, στη λογική του για την πρόοδο πριν ένα χρόνο ενέθεσε και τον κύριο Μακρόν στη Γαλλία. Γιατί διαβάζουμε και εμείς τις εφημερίδες, η Αυγή πανηγύριζε για την εκλογή Μακρόν και του παρουσίασε ανήκη της Δημοκρατίας και μάλιστα, να θυμίσουμε σε όλους, είχε παραχωρήσει και την πνίκα για να βγάλει, λόγο ο πρόεδρος Μακρόν για τη Δημοκρατία. Λοιπόν, ο πρόεδρος Μακρόν έχει μια συσχέτιση με τον κύριο Κατρούγκαλο. Αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και τις προϋποθέσεις ταυτόχρονα για τη συνταξιοδότηση. Ναι. Στα 64 χρόνια με 43 χρόνια δουλειά. 43 χρόνια ασφαλισμένα χρόνια, δεν είναι με τα βιολογικά χρόνια το ίδιο. Καταλαβαίνουμε όλοι. Στην Ελλάδα είναι χειρότερα τα πράγματα πάντως. Στην Ελλάδα είναι χειρότερα με ευθύνη του κύριου Κατρούγκαλου. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κατρούγκαλος πήρε όλους τους νόμους τους προηγούμενους, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τους έκανε όλους μαζί ένα πακέτο στο δικό του νόμο. Κράτησε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 οι άντρες και οι γυναίκες, το ίδιο. Και μάλιστα το μόνο που εξασφαλίζει ο νόμος του κύριου Κατρούγκαλου που μιλάει και για την πρόοδο είναι τα 380 ευρώ σύνταξη. Το μόνο που εξασφαλίζει το κράτος σε στιγμές κρίσεων ή στιγμές στραβής, όπως λένε, αυτά που έχουμε τώρα με τις τράπεζες που σκάνε τα κανόνια. Λοιπόν, επομένως, εμείς είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που είναι για τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που είναι για ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συντάξεις, και αυτό καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει μόνο με ένα πολύ σκληρό και δυνατό αγώνα και δυνατό κουκουέ μέσα σε αυτόν τον αγώνα για να μπορέσει να επιβληθεί, είναι δυνατόν να έχουμε, ας το πούμε, να αθριζόμαστε στην ίδια πλευρά με τον κύριο Κατρούγκαλο? Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε... θα είναι κάπως προβληματικό. Να σας πω, αυτά είναι και προεκλογικά. Και υπάρχει μια ομολογία η οποία τον τιμάει κιόλας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε πει ότι με το ΚΚΕ έχουμε προγράμματα μη συνθέσιμα. Γιατί έχουν μια αντιλαϊκή πολιτική και ήταν μια στιγμή ειλικρίνειας, την οποία εγώ προσωπικά την εκτιμάω. Αλλά τους πήρε πολλά χρόνια αυτή η ειλικρίνεια και αυτή η ομολογία ότι τα προγράμματά μας είναι μη συνθέσιμα, γιατί εμείς μιλάμε με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε με κριτήριο τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μάλιστα. Και πολύ περισσότερο μιλάνε με βάση το δημοσιονομικό κόστος και αν κάνουν μια πρόταση την κάνουν υπό τον όρο Πρωτούλη, να έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τους εταίρους μας. Κλείσουμε. Θερμά ευχαριστώ. Να είστε και καλά. Εγώ ευχαριστώ καλή πολύ. Δύναμη, καλά. Καλή συνέχεια.